Θέμα της χρηματαποστολής, κύριε Ανδρέου, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Καταζητείται ακόμη ένας. Να μας το δείξει ο Νικόλας ο Ζανέτος, τον καταζητούμενο, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση της αστυνομίας. Νικόλα, για να το βρούμε, πάμε στο Νικόλα. Λοιπόν, είναι ένας 33χρονος Ανδρέα, ο οποίος σχετίζεται με τη διερευνόμενη υπόθεση και η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία του και καταζητείται από χθες. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέου, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε σχέση με αυτή την υπόθεση? Ναι, όσον αφορά στην συγκεκριμένη υπόθεση, είναι γνωστό ότι χθες γύρω στις 2 το μεσημέρι υπάλληλος χρηματοποστολής δέχτηκε επίθεση την ώρα που τοποθετούσε σάκο με χρηματικό ποσό από συγκεκριμένη επιχείρηση σε όχημα ασφαλείας. Δέχτηκε επίθεση από 3 πρόσωπα που τον χτύπησαν στα χέρια και στη συνέχεια υπό την απειλή παλτά απέσπασαν το σάκο αυτό. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα το οποίο φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες να είχε σε αυτόν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες εγγραφής. Στη συνέχεια το απόγευμα γύρω στις 4, μετά που είχαν ενημερωθεί όλοι οι αστυνομικοί μας σε πανκύπρια βάση, είχαν εντοπιστεί από περίπολο της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης στον δρόμο προς Πάφο. Εντοπίστηκε ένα όχημα ταξί, στο οποίο πέβαιναν 3 πρόσωπα, το οποίο μοίαζαν με την περιγραφή. Ανακόπηκε το όχημα. Στην προσπάθεια ελέγχου των προσώπων αυτών είχαν τραβήξει φυγή σε διάφορες κατευθύνσεις, καταδιώχθηκαν. 2 από αυτούς ηλικίας 26 και 31 ετών συνελήφθηκαν από αυτοφόρο, ενώ ο τρίτος ηλικίας 33 ετών διέφυγε της σύλληψης. Είχε γίνει πολλές ενέργειες χθες τόσο από μηχανοκίνητα περίπολα αλλά και με το ελικόπτερο της αστυνομίας. Δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί. Σήμερα οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην περιοχή αλλά και αλλού. Το πρόσωπο αυτό πρόκειται για 33χρονο, ποιος καταζητείται και έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει, όπου έχετε και εσείς δείξει το πρόσωπο του προσώπου αυτού. Γι' αυτό με την ευκαιρία αυτή, οποιοδήποτε εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή που να έχει σχέση οτιδήποτε με τη συγκεκριμένη υπόθεση, να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία. Εσείς τώρα τον ψάχνετε σε εκείνη την περιοχή, κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι είναι κάπου εκεί? Πιστεύουμε ότι βρίσκεται κάπου στην περιοχή. Ναι, ίσως να είναι και αλλού όμως, κύριε Κημήτρη. Οπότε εμείς δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν μέλη μας που διεξάγουν εξετάσεις τόσο στην περιοχή αυτή ή και περιμετρικά σε κάποια άλλη εξωτερή έκταση στο περιοχή εκεί. Αλλά οι έρευνες μας δεν επικεντρώνονται μόνο εκεί, αλλά και αλλού. Αυτοί που συνελήφθησαν διαμένουν στην Πάφο? Δηλαδή, ήταν τυχαίο το ότι επιτέθηκαν σε χρηματοποστολή στη Λευκοσία και βρέθηκαν Πάφο? Χωρίς να θέλω να προβώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή τα δύο πρόσωπα βρίσκονται ενώπιον του Αρχαίου Δικαστηρίου Λευκοσίας για τη διαδικασία φυλάκισης τους. Φαίνεται ότι είχαν κάποιες πληροφορίες ώστε να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο τη συγκεκριμένη ώρα, όπου το συγκεκριμένο όχημα ασφαλείας είχε στη διαδικασία μεταφοράς χρηματικού ποσού. Η χρηματαποστολή. Για να αναφέρουμε όμως κατά την εντοπισμό του οχήματος που μετέφερνε, κύριε Κημήτρη, τα πρόσωπα αυτά προς την Πάφο, είχαν εντοπιστεί και χρήματα χρηματικών ποσών, το οποίο πιστεύετε ότι είναι το ποσό το οποίο έχει κλαπεί. Πόσα περίπου, αν μπορούμε να πούμε, κύριε Ανδρέου? Θα ήταν καλύτερα να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες όσον αφορά χρηματικών ποσών, κύριε Κημήτρη. Η χρηματαποστολή είχε λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας? Δηλαδή, δώστε μας έτσι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνει μια χρηματαποστολή. Ναι, αντιλαμβάνεστε, στο στάδιο αυτό δεν θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε οτιδήποτε. Είναι στο στάδιο της διερεύνησης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη χρηματοποστολή προέβαινε σε όλες τις ενέργειες που έπρεπε να προβεί, ώστε να γίνεται με ασφάλεια η μεταφορά των χρημάτων. Μάλιστα. Άρα αυτοί επιτέθηκαν σε χρηματοποστολή έξω από αυτοπίο στη Λευκοσία και χτύπησαν τους ανθρώπους με λωστό ή με μπαλτά, γιατί βλέπαμε διάφορα χθες. Όχι. Η πρώτη επίθεση έγινε με λωστό, που χτύπησε στο άνθρωπο που μετέφερε τα χρήματα, ο υπεύθυνος ασφαλείας, στα χέρια. Στη συνέχεια, υπό την απειλή του μπαλτά, είχαν αποσπάσει από τα χέρια του το σάκο με το ποσό το οποίο μετέφερε. Και μετά έφυγαν με ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο κάπου εγκατέλειψαν και επιβάστηκαν σε ταξί, κύριε εκπρόσωπε. Ακριβώς. Φαίνεται ότι είχαν εγκαταλείψει το όχημα και είχαν επιβαστεί σε ταξί. Να σημειώσουμε, κύριε Κημήτρη, ότι το συγκεκριμένο όχημα με το οποίο πιστεύετε ότι έχει διαπραχθεί συγκεκριμένη ληστεία έχει εντοπιστεί σήμερα τα ξημερώματα από περίπολο της αστυνομίας σε άλλη περιοχή της Λευκοσίας. Και πώς οι αστυνομικοί έκριναν ότι πρέπει να σταματήσουν το ταξί, γιατί ένιωσαν ότι κάτι πάει στραβά? Τι ήταν αυτό που είδαν και τους κινητοποίησε, κύριε Ανδρέου?
Φαίνεται ότι η παρατηρητικότητα των μελών της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης ήταν αυτό που τους κίνησε να ανακόψουν το συγκεκριμένο όχημα. Αντιλαμβάνεστε, τα πρόσωπα τα οποία κατάσταση ήταν συγκεκριμένης περιγραφής, έφερα συγκεκριμένο ρουχισμό, συγκεκριμένο χρωματισμό ρουχισμού εννοώ. Εν πάση όμως περιπτώσει και με την απλή υποψία είχαν ανακόψει το συγκεκριμένο όχημα, όπου διαπιστώθηκε πράγματι ότι ήταν τα πρόσωπα τα οποία ανέχοντα τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο οδηγός ταξί εξετάζεται αν είναι συνεργός, δηλαδή αν ήταν συνεννοημένο ότι θα πάμε να παρκάρουμε εκεί και έλα να μας πάρεις. Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι εξετάσεις, αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν ήταν εις γνώση του συγκεκριμένου προσώπου. Ήταν απλά η μεταφορά. Όμως επαναλαμβάνω, οι εξετάσεις συνεχίζονται. Βρισκόμαστε στο πολύ αρχικό στάδιο. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα, ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή, οι δύο από τους τρεις βρίσκονται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση αυτή τώρα ξεκινάει η διερεύνηση, όπου θα διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες έχει διαπραχθεί. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, κύριε Ανδρέου, σε σχέση με αυτή την υπόθεση? Οι κάτοικοι κάποιας περιοχής που πρέπει να έχουν το νου τους ίσως για αυτόν που ψάχνουμε, ενώ κρατάει κάτι μαζί του, είπαν κάτι άλλο, είναι επικίνδυνος, θεωρείται πρόσωπο που μπορεί να απειλήσει κόσμο? Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, κύριε Κιμήτη, ως συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο καταζητείται, όπως έχω πει και έχετε κι εσείς αναφέρει. Η φωτογραφία του προσώπου έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να καλέσουμε το κοινό που εντοπίζει, όπου εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή και άλλο πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να μοιάζει, να καλέσει άμεσα την αστυνομία. Εμείς κατέχουμε τα στοιχεία του προσώπου αυτού. Οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για εντοπισμό του σε όλες τις κατευθύνσεις, όπως στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και αλλού. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ή κάτι, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο μοιάζει με αυτό ή κατέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σε σχέση με τη διάπραξη αυτού του αδικήματος, να ενημερώσει την αστυνομία είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάω στον Νικόλα του Ζανέ.